Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, το εύχομαι, όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του. Εγώ είμαι καλύτερα, στέκομαι εδώ τώρα για πολλή ώρα όρθια και εντάξει, σας έχω ζαλίσει, το ξέρω, αλλά είναι μερικοί που θέλετε να μάθετε για την υγεία. Είμαι καλύτερα, μπορώ και στέκομαι, είμαι ώρα όρθια και δεν πονάω. Αυτό είναι καλό σημάδι. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που μόλις τώρα έκλεισα, θα έχουμε, μου ήρθε ένα τέ μου, λίγα πραγματάκια είναι, οπότε θα σας το δείξω εδώ. Και σήμερα για μένα είναι Παρασκευή και το βλογκάκι θα το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Οπότε πάμε να δει, δεν είναι πολλά. Πήρα για τον Μάιλο τέτοια, έχουμε δύο να τα αλλάζουμε. Μοβ ήρθε, δεν πειράζει όμως, ένα μοβ, μοβ ροζ είναι βασικά, δεν με πειράζει. Μοβ ροζ, κάτσε να σας φέρω και το άλλο, ένα λεπτό. Είναι λίγο μεγάλο, εγώ αυτό το είχα πάρει από το Shein και αυτό το ίδιο νούμερο το large, οπότε όσοι έχετε ζωάκια και θέλετε να πάρετε, αυτό το large του τέμου, οπότε είναι μεγάλο, μεγαλύτερο, δηλαδή, κοιτάξτε τη διαφορά. Τη βλέπετε τη διαφορά. Εντάξει, δεν πειράζει, θα του είναι λίγο μακρύ και άμα δεν, δηλαδή άμα είναι εντάξει από εδώ κάτω, άμα είναι εντάξει από εδώ κάτω, αυτό λίγο θα του το ράψω με την ραπτομηχανή που έχω έτσι και θα είναι μια χαρά. Οπότε του πήρα ένα μοβ, μοβ ροζ, μοβ εγώ το ήθελα, τέλος πάντων δεν πειράζει, ας το περάσουν και για κουριτσάκι. Δεν θα με αφήσουν να γυρίσω παιδιά το βιντεάκι, να ξέρετε. Του πήρα ακόμη ένα αυτό εδώ το πρασινάκι, μου αρέσει το της μέντας έτσι το πράσινο. Λογικά θα είναι και αυτό το ίδιο. Εντάξει, αλήθεια είναι προτιμώ. Αχ, τρελαίνομαι, κοιτάξτε εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι πιο μικρούτσικο αυτό. Οπότε διαφέρουνε. Αχ, το θα το ταπλένα και θα το ταβάλω. Τικ, 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 τικ. Σαν να είναι μωράκι. Ναι, καμιά διαφορά. Κοιτάξτε. Α, όχι, ίδια είναι, ρε. Α, ίδια είναι. Τέλος πάντων, το πήρα δύο του τζουτζούκο μου, που λέει και δεν ξέρω όσοι έχετε TikTok, που κάνουν το βίντεο, η τζουτζούκα σου, ποιος σηκώνεται πρωί, ο τζουτζούκος μου, ποιος σηκώνεται, ποιος πλένει τα πιάτα, ο τζουτζούκος μου. Λολ. Λοιπόν, πήραμε μετά. Πήρα μία θήκη για το δικό μου το κινητό. Αυτά όλα που σας δείχνω πιάσαν 25 ευρώ, παιδιά. Ναι. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, μην λέω μεγάλα λόγια, αλλά δεν νομίζω θέλω να ξαναψωνίσω ξανά από το τέμου. Τέμου, τίμου, δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν νομίζω ότι θα ξαναψωνίσω. Θα σβήσω και την εφαρμογή κιόλας. Α, μάλιστα. Είναι μία διαφανή θήκη που έχει αυτό εδώ το τέτοιο. Διαφανή είναι και αυτή που έχω εγώ. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Αλλιώς το φανταζόμουν, η αλήθεια είναι. Άσπρο το νόμιζα εγώ. Αυτό πήρα. Πήρα αυτήν εδώ την βούρτσα για τη λεκάνη τουαλέτας. Τη λεκάνη τουαλέτας στο χείλο της λεκάνης. Και έχει εδώ και τη βεντουζίτσα του για να το κρεμάσει κιόλας. Εντάξει, είναι εύκαμπτο. Ωραίο είναι. Θα κάνει δουλειά. Έτσι και τσουκου 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 γύρω γύρω τις πτυχές της λεκάνης. Πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια.
Ο τζιτζίκος μου, ποιος σηκώνεται πρωί? Αχ, πανέμορφα. Ψεύτικα, εντάξει. Αλλά παιδιά, πανέμορφα. Πολύ ωραία. Ωραία. Μ' αρέσει εμένα. Γενικά μ' αρέσει το ασημί, όχι το χρυσό, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο επιλέγω το ασημί. Α, πήραμε ακόμα έναν φορτιστή να βρίσκεται. Να δούμε, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ένα λεπτό. Το άνοιξα και είναι αυτό εδώ, δηλαδή για, το, για τα Xiaomi τώρα αυτό που έχω και εγώ. Οπότε μια χαρά, έχω άλλα δύο. Έχω και ακόμη ένα εδώ. Είμαστε ok. Τώρα ο Αχιλλέας να είναι γερός και να τα χαλάει. Έχω τώρα, δεν αγχώνουμε. Και έχω άλλα τρία πραγματάκια. Την αγάπη μου, έπεσαν κάτω αυτά. Πήρα ακόμη ένα ζευγάρι σκούλα. Είναι ψυχή μου. Αχ, είδε τα ρούχα του καλέ εδώ. Και γαυγίζει. Αχ, τρελάθηκε. Ένα ψυχή μου. Πήρα και αυτά εδώ. Αχ, πανέμορφα. Κοιτάξτε, παιδιά. Πω. Τέλεια, μ' αρέσουνε. Πολύ ωραία. Αυτά. Παιδιά, φτηνά. 1 ευρώ. 1-2 ευρώ. Και πάλι πολλά λέω. Κοιτάξτε. Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσανε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα τσίκ καλύτερα λίγο σε σκουλαρίκια του Τέμου. Πρώτο τελευταίο πήρα αυτά εδώ για τα μουστάκια μας. Εγώ το κάνω με την κρέμα Vit. Vit. Κάπως έτσι. Και αυτά είναι κεράκι. Το ζεσταίνεις και κλακ το κάνεις. Πήρα τώρα να δοκιμάσω. Άμα είναι καλό. Αχ, δεν μ' αφήνω. Με διακοπές, παιδιά, είναι αυτό το βίντεο, έτσι. Δεν μ' αφήσουνε. Οπότε πήρα και αυτό, θα το δοκιμάσω. Και τέλος, το τελευταίο πραγματάκι που πήρα, επειδή έχω σκουλαρίκια κάμποσα, πήρα αυτό εδώ, που το κρεμάς και κρεμάς τα σκουλαρίκια σου. Πώς είναι για δαχτυλίδια, για κολιέδες. Είναι κάπως έτσι. Α, είναι μεγάλο, ρε παιδιά. Και εδώ, αυτό δεν το χρησιμοποιήσω τώρα, θα το χρησιμοποιήσω, μεγάλο είναι όμως, ρε παιδιά. Τώρα θα το κάνω διπλό έτσι, εδώ έτσι διπλό. Κάπως θα το τακτοποιήσω, τέλος πάντων. Και έχει εδώ, όπως βλέπεις, τις τρυπούλες και τα κρεμάς. Οπότε αυτό πήρα και αυτό εδώ. Εντάξει, έχει και πολλά διάφορα χρώματα. Εγώ το πήρα σε μαύρο. Κακώς το πήρα σε μαύρο γιατί θα μαζεύει σκόνη. Αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα. Οπότε αυτό τώρα θα το κρύψω και όταν έρθει η ώρα θα το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή έχει εδώ. Σηκώνονται αυτά. Οπότε αυτά. Αυτά ήταν όλα που πήρα, παιδιά, από το Τίμο. Τώρα έχω κάνει καφεδάκι, δεν το έχω πιει. Θα έχω βγάλει να διπλώσω και ρούχα και πλυντήριο. Το μαϊλικό δεν σου το έδειξε καθόλου, θα σου το δείξω μετά όμως. Και αυτά. Πάω να τα τακτοποιήσουμε αυτά και θα τα πούμε ξανά, δεν ξέρω πότε θα τα πω, σε πολύ λίγο για σένα. Πάντα το οτιδήποτε παίρνω από σκουλαρίκια, βάζω, πρωτού τα χρησιμοποιήσω, βάζω ενόπνευμα πάνω τους. Για να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν το χρησιμοποιώ. Εδώ έτσι και αυτά εδώ τα μπιλιδάκια. Τώρα σας έχω έτσι. Ωραία. Θα βάλουμε ένα πνευματάκι. Εδώ. Σε αυτά που θα... που θα μπει μέσα στα αυτή. Και αυτά γίνανε τέλεια. Θα τα αφήσω τώρα εδώ.
να ξεθυμάνουν λίγο που λέμε. Και μια χαρούλα. Δεν ξέρω εσείς το κάνετε αυτό. Οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε σκουλαρίκι, πρώτα το απολυμαίνετε εδώ στα, σε αυτά εδώ τα σημεία. Ναι, γιατί τόσα χέρια το πιάσανε, πέσαν κάτω αυτά τα μπιχλιμπιδάκια εδώ. Δεν ξέρω, παιδιά, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα δύο, αυτά τα δύο σχέδια. Τώρα, άμα θα παραγγείλω ξανά από το τίμο, άμα θα παραγγείλω κανένα σκουλαρίκι. Εντάξει, ψεύτικα είναι, μην νομίζετε. Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφα. Κοιτάξτε μια ομορφιά! Κοιτάξτε ένα λουλούδι! Αχ, μωρέ μου! Κοίτα. Να το, εντάξει, παιδιά, είναι καλό. Εντάξει, πάει μέχρι την ουρίτσα του. Αλλά εδώ από κάτω είναι καλό και δεν το κατουράει. Αχ, Παναγιά μου, ένας κούκλας. Παναγίτσα μου, γλυκιά, ένας κούκλας είναι αυτός. Μεταξύ χαίρεται γιατί νόμιζε ότι θα πάει. Καταλάβατε, δεν το λέω. Αχ, τέλεια. Ωραία, κάτσα βάλουμε και το μόβρος. Άτα και το άλλο. Φτούσου, βρε, μη σε ματιάξω. Αχ, παιδιά, κουκλάκι δεν είναι. Αχ, κουκλάκι μου όμορφο, εδώ έχει να κρεμάσει και το λουράκι του. Τώρα δεν πιστεύω να λερώσουμε εδώ το, με τα τσίσα. Λίγο αυτό ίσως το, από όλο το γυρίσω ένα τσικ αυτό εδώ. Εκείνο εκεί το πράσινο μέντας είναι καλό. Αυτό λίγο θα το γυρίσω ένα τσικ. Ναι, παλικάρι μου, για σένα λέω, κουκλάκι μου όμορφο. Κουκλικό μου όμορφο. Εκεί τα ρούχα με περιμένουνε. Ναι, το παιδί μου, το όμορφο. Αχ, παιδιά. Κουκλάκι μου είναι. Εντάξει, ναι. Είμαστε πολύ φιλόζωοι για εσάς που δεν είστε φιλόζωοι, γιατί υπάρχουν και χιταρίστες που, ναι, εγώ λιώνω. Τόντισε το αγόρι της μαμάς και λιώνω. Λιώνω για πάρτι σου. Ναι. Ψυχή. Αυτά. Έχουμε φτάσει απόγευμα. Κοιτάξτε πώς είναι εδώ η γούρνα. Μόλις έχω ανοίξει το πλυντήριο πιάτο, να τα βάλουμε μέσα. Για πάνω να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, η κουζίνα όπως βλέπεις είναι τζετ. Έχω πλύνει και τον κάδο από κάτω και τώρα έχω βάλει και τα πλυντήρια εκεί τα πιάτα. Τώρα θα δοκιμάσουμε αυτά εδώ που σας έδειξα το πρωί από το τέμο για να κάνουμε το μουστάκι. Εγώ γενικότερα δεν έχω πρόβλημα μεγάλο με τριχοφυΐες. Γενικότερα είμαι σπανή που λένε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάνω την πετσέτα τώρα έτσι όπως να είναι και πάμε να δούμε αν θα κάνει δουλειά. Σας φέρνω στο μπάνιο και πάμε να δούμε αν θα κάνουν αυτά δουλειά. Πού να σας στερεώσω όμως, δεν ξέρω. Για να σας έχω στερεώσει πάνω στα απλήτα, στο καλάθι απλήτων. Τώρα θα φαίνεται, φαίνεται. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Του ζεσταίνεις. Έχει και αυτά τα μαντιλάκια. Τι είναι αυτά τα μαντιλάκια. Μα τι θα κάνεις. Μάλλον είναι για να το καθαρίσεις, αλλά είναι κρύο. Θα κάνω το μουστάκι. Αυτά είναι πολλά. Πάμε να δούμε. Και ο Θεός βοηθός. Λογικά το κάνεις έτσι. Το ζεσταίνεις λίγο, παιδί μου. Μάλλον για όλα εκείνο φαίνεται. Για να μην πω τίποτα άλλο. Για να δούμε, για να δούμε. Άου! Σαν να έβγαλε, παιδιά, σαν να έκανε δουλειά. Λέω την κόρη μου να σε κάνω τις μασχάλες γιατί έχει βγάλει τις λίγες τριχούλες. Όχι, λέει, έφυγε. Άου! Εντάξει, εντάξει, δεν είναι να πω την ονοματία μου. Ένα, δύο, τρία. Δεν βγήκαν όλες οι αλήθειες, αλλά κάποιο μέρος τους βγαίνουν. Οπότε δεν πάχαμε τα λεφτά. Έτσι, φτηνά ήταν, ε. Δηλαδή το χνουδάκι βγάζει από ό,τι κατάλαβα, θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα ένα κι άλλο. Τα έχουμε μπόλικα. Από ό,τι κατάλαβα το χνουδάκι βγάζει. Οπότε, άμα έχετε σκληρές τρίχες, δηλαδή έχω πολύ λίγες που είναι σκληρή τρίχα, οπότε δεν λέει, δεν θα το βγάλει. Με το τσιμπιδάκι θα τον κάνω τσουκ-τσουκ. Ε, ναι. Όχι, είναι για το χνουδάκι, παιδιά. Οπότε, λιγουλάκι είναι μούφα. Ένα, δύο, τρία. Πα.
Ε, ναι, τις μαύρες στήκες έτσι, βέβαια. Τσακ, 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 τσακ. Τώρα άρχισε να τσούζει λίγο το σημείο εδώ. Ό,τι έβγαλε, έβγαλε. Μια χαρά, παιδιά. Λίγο κοκκίνησε. Δεν φαίνεται, όχι, δεν φαίνεται καλά. Μπορούμε να σας στερεώσω. Έτσι, αυτά, μία μαύρη έχω. Τώρα θα την πάρω με το τσιμπιδάκι. Κάτι σας έχω και πολύ κοντά. Τη φατσάρα μου βλέπετε. Αυτά. Οπότε το έκανα και αυτό. Τώρα με ένα μορμάντιλο να το βγάλω. Να το σκουπίσω δηλαδή. Γιατί με την κρέμα VET, να ξέρετε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Γιατί παθαίνετε εγκάβματα. Μια φορά το είχα κάνει. Να το. Μια φορά το είχα κάνει, παιδιά, και έβαλα από πάνω σαπούνι και έπαθα έγκαυμα. Έχει στα φάρμακα μέσα. Και έπαθα έγκαυμα που λέτε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε με αυτό. Εγώ το βολεύτηκα, αλλά δεν είναι για πολύ σκληρή τρίχα, να ξέρετε. Είναι για ντεμή. Εδώ αυτά είναι για στήδιασμα, τα οποία αύριο θα γίνουν. Πρώτο Θεός, εδώ είναι 9 παρατέταρτο. Μια χαρά. Οπότε θα σας κλείσω για σήμερα και θα ανοίξουμε αύριο με... Είμαι καλύτερα εγώ, η αλήθεια είναι. Οπότε θα σας κλείσω εγώ για σήμερα εδώ και θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Σκέφτομαι τώρα, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι πως πρέπει να κάνω ένα σούπερ μάρκετ εδώ να πεταχνώ στη γειτονιά για 2-3 πράγματα το Σαββατοκύριακο, ξέρετε. Δεν ξέρω, θα δω. Ίσως από εβδομάδα καλύτερα. Θα δω πως θα πάει. Αυτά. Σας αφήνω προς ώρας και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο για μένα σε πολλές ώρες. Αύριο, στο μεταξύ κοιμήθηκα και το απόγευμα και είμαι φράπα. Σηκώθηκα η ώρα 6. Κοιμήθηκα μια ωρίτσα. Αυτά. Σας αφήνω. Επόμενη ημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Εδώ εμένα είναι 1 η ώρα το μεσημέρι, Σάββατο για μένα είναι εδώ, έχει κακοκαιρία. Ναι, τώρα σας ίσχυωσα. Έχει κακοκαιρία έξω. Θα κάνω πατατούλες με σνίτσελ, κοτόπουλο και λίγες κάσερο κροκέτες για την κόρη μου. Και έβαλα πλυντήριο, κατέβασα τις κουρτίνες να τις πλύνω ξανά γιατί ο Μάιλο μου τις κατούρισε πάλι, τον αλυταρά. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω, με τυρανάει, δεν ξέρω γιατί. Είναι με τις αυτές του κι αυτούς. Με τις τρέλες του, με τις μέρες του που λένε. Τον είχα μαλώσει και μια εβδομάδα δεν το έκανε. Τώρα πάλι το πήρα και αυτό το τέτοιο, πώς το λένε, τίποτα, τζάμπα το πήρα, το σήκωσα. Δεν θέλει να πάει εκεί. Αυτά. Σήμερα επιτέλους θα κάνω και ένα live, μου λείψατε πάρα πολύ, πάρα πολύ μου λείψατε. Είμαι καλύτερα. Και είπα να σας κάνω ένα live, μου στέλνετε και προσωπικά μηνύματα και όλες, πότε θα κάνεις και κάτω από τα σχόλια. Οπότε θα σας κάνω ένα live-άκι. Να μου πείτε και εσείς τα νέα σας, να σας πω και εγώ τα δικά μου τα νέα. Ήθελα να πω λίγο στο σούπερ μάρκετ, αλλά ήρθε ο μπαμπάς μου.
και τους έφερε έτσι για δύο μέρες να περάσουν. Χαζολοίδια, μην νομίζετε τίποτα. Κάνα μπιχλιμπίδι που τα λέω εγώ να τρώγανε. Οπότε τους έφερε ο πατέρας μου και δεν θα χρειάζεται να βγω. Από εβδομάδα θα κάνω ένα σούπερ μάρκετ. Πάλι καλά που είναι και τα delivery και δεν σηκώνουμε το βάρος όπως τώρα, ας πούμε. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Χθες που σας έδειξα τις αποτριχωτικές ταινίες, εντάξει, είναι καλές για το χνούδι. Θα ρω για τις... γιατί, ας πούμε, γενικότερα εγώ το έχω πει, δεν είμαι τριχωτή. Εδώ, ας πούμε, είχα 2, 3, 4 μαύρες, σκληρές δηλαδή, με το τσιμπιδάκι. Βγήκανε, αλλά δεν βγήκαν, ας πούμε, όλες. Οπότε, έτσι για τα χνουδάκια είναι μια χαρά, έτσι για τα φρύδια, να την κόψεις πιο λεπτή. Α, δεν το σκέφτηκα για τα φρύδια. Θα το βάλω για τα φρύδια, παιδιά. Γιατί γενικότερα εγώ δεν βγάζω τα φρύδια τώρα τα τελευταία χρόνια. Βγάζω μόνο εδώ. Βγάζω μόνο εδώ. Από εδώ κάτω δεν βγάζω. Αλλά θα το κόψω μικρές για να το βάλω να το κάνω εκεί. Λέτε να βγάλω όλο το φρύδι μου. Και θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή τα φρύδια μου. Τατού, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Δεν είναι πολύ ακριβά. 150 ευρώ έχουνε. Είμαι μόνιμο, πώς τα λέω, δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει αλήθεια ποτέ, αλλά θέλω. Θα το ψάξω όταν θα πηγαίνει να κάνει και η κόρη μου αποτρίχωση, τότε. Αυτά. Θα κόψω και τις πατατούλες μου, έκοψα 5-6 πατατούλες. Θα κόψω και τις πατατούλες μου και θα δούμε πώς θα συνεχίσει και αυτό το βλογκάκι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, γιατί θα το θίξω σήμερα στο σημερινό live. Στο προηγούμενο βιντεάκι, όχι από αυτό που θα δεις, τρία-τέσσερα βίντεο πριν, τέλος πάντων, κάποιες κοπέλες καλοπροαίρετα, φυσικά πάντα, και δεν παρεξηγώ το οτιδήποτε, απλώς επειδή προφανώς και δεν μπορείτε να δείτε όλοι τα live μου, γιατί θίγω και εκεί κάποια πράγματα, τέλος πάντων, πιο προσωπικά, ας το πούμε, που είπατε να βάλετε τα παιδάκια να βοηθήσουν και θα γίνει πιο εύκολα, θα είναι πιο καλά για μένα. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όσο είναι μικρά τα παιδάκια, γενικότερα μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα όπως θέλουμε εμείς. Μεγαλώνοντας όμως, θεωρώ και όταν είναι και παιδιά στην εφηβεία και στην προεφηβεία, πρώτον, εγώ θυμάμαι από το δικό μου τον εαυτό, που στην ηλικία της κόρης μου έκανα δουλειές στο σπίτι. Έκανα δουλειές όμως, όχι γιατί μου το έλεγε η μαμά μου, γιατί το ήθελα εγώ. Εγώ το είχα από μέσα μου. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να το θες κιόλας να κάνεις αυτό που μου. Ποτέ μα ποτέ τον ποτό, οι γονείς μου, η μητέρα μου γενικότερα, η μαμά μου, δεν μου είπε έλα κάνε εκείνο, έλα κάνε εκείνο, έλα κάνε εκείνο. Ποτέ. Θυμάμαι Τετάρτη Δημοτικού, της είχα ζητήσει εγώ, Τετάρτη Δημοτικού, 10 χρονών, της είχα ζητήσει το καλοκαίρι να απλώσω εγώ τα ρούχα. Και ναι, μου έδωσε, βέβαια μου έδωσε τις κάλτσες και τα εσώρουχα, κι όμως. Όχι κάθε φορά, αλλά ήθελα εγώ. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι πρέπει να το θέλεις κι εσύ για να το κάνεις. Για να κάνεις κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται που λένε, έτσι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο από τα παιδάκια μου. Και ο Αχιλλέας, έτσι, που είναι πιο πολύ βοηθητικός ο Αχιλλέας σε σχέση με τα άλλα, τα δύο ζουζουνάκια μου. Το κάθε ένα δηλαδή βοηθάει και διαφορετικά. Ο Νίκος με βοηθάει πολύ στην ψυχολογία μου. Με βοηθάει πολύ σε άλλα πράγματα. Η κόρη μου σε άλλα πράγματα, ο μικρός σε άλλα πράγματα. Ο μικρός δηλαδή
να σας πω, έβαλε τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, τα πράγματα του σούπερ μάρκετ στη θέση τους. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή το κάθε παιδί με βοηθάει και διαφορετικά. Αλλά σκοπός είναι να το θέλει το παιδί να το κάνει αυτό. Όχι να το κάνει από αγκαρία και όχι να το κάνει, να το επιβάλλω εγώ ότι ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Είπα, παντριά με το ζόρι δεν γίνεται. Και έτσι έχεις αντίθετα αποτελέσματα. Πες εσύ ή πες εγώ, πες εσύ ή πες εγώ. Και γίνεται ένα κουλουβάχατο που λένε. Οπότε αυτά είχα να πω ως προς κάποιες απορίες που είχαν κάποιες κοπέλες, ότι για να κάνεις κάτι πρέπει να το θέλει το ίδιο το παιδί. Δεν κοιτάτε που είναι μικρές ηλικίες και μαζεύουν τα παιχνίδια τους. Σας είπα, στις μικρές ηλικίες μπορούμε να τα πλάσουμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, όπως θέλουμε εμείς. Μεγαλώνοντας όμως, και αυτές οι μικρές ηλικίες μεγαλώνοντας, που είναι η εφηβεία, η προεφηβεία, θα με θυμηθείτε και όσες μανούλες με κοιτάτε που είναι μικρούτσικα τα παιδάκια και ακόμα τα πλάθουν όπως θέλουμε εμείς, ότι θα με θυμηθείτε ότι μεθαύριο όταν θα είναι στην ηλικία 14-15 χρονών, ότι 13 χρονών, 12 χρονών, ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο χαρακτήρα του παιδιού. Δεν έχω εγώ τώρα την απαίτηση από το γιο μου, π.χ. 15 χρονών, 16 χρονών, Νίκο, ας πούμε, Νίκο, Αχιλέα, έλα κάνε μου τα τζάμια. Όχι επειδή είναι αγόρι, ίσα ίσα εμένα μ' αρέσει, ίσα ίσα εμένα και ο Γιάννης με βοηθάει στις δουλειές. Ποτέ μου δεν είχα παράπονο με τον Γιάννη, ένα λεπτό γιατί θα καούν οι πατάτες. Επανήλθα λοιπόν, με τον Γιάννη ποτέ δεν είχα και τα παιδιά μου να αλλάξει και πολλές δουλειές με διώχνε εμένα. Άλλωστε τα έχω πει και στο live, γι' αυτό λέω. Κάθε Σάββατο κάνω live γύρω εκεί στις 8 η ώρα. Ποτέ μου δεν είχα παράπονο. Μας έδιωχνε εμάς, πάρ' τα παιδιά, φύγε, και το σπίτι το έκανε, τι να σας πω, πιο καλύτερα και από μένα που ήταν πιο μικρά τα παιδιά. Οπότε, ήρθε και βουτζίζει ζουνάκι. Οπότε, είναι και θέμα να το θέλεις κι εσύ όπως γονείς. Δεν είναι όλοι για να γίνουν γονείς. Δεν, ας πούμε, θέλω, άντε παντρεύτηκα εγώ και πρέπει τσόνι και δεν να κάνω παιδιά. Άμα δεν το θέλεις εσύ από μέσα σου και δεν γουστάρεις, θέλω να είμαι μόνο με έναν σύντροφο. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, δεν θέλω υποχρεώσεις. Γι' αυτό λέω, πρέπει να το θέλεις κι εσύ από μέσα σου. Εγώ από μικρή και για τα παιδιά ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή και τώρα που θα γίνω 41 τον Μάρτιο, θέλω ρε παιδιά ακόμα ένα μωρό. Μου λείπει, το θέλω. Νομίζω ότι θα με αναζωογονήσει αυτό το πράγμα. Έχω τα κότσια, έχω τις αντοχές. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλό μου έχω το αλλά μήπως και. Πολλά λόγια μη λέει, ποτέ μη λες ποτέ, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλό, μήπως και. Αλλά εμένα χθες ήμουνα στο σχολείο μια μαμά και μιλούσα για την ανιψιά μου που άρχισε και περπατάει τώρα. Ήταν μια άλλη μαμά και λέει, όχι, έχεις λέει κι άλλο, μακάρι λέω να είχα κι άλλο. Θα με άλλαζε τα πάντα μου, τα είναι μου, θα αναζωογονόμουν σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα. Λέω για την ανιψιά μου, λέω, μιλάμε, ήταν με μια ίδια, κάτι μέρες διαφορά έχουνε και περπατάει και εκείνο. Κατάλαβες, θες να το θέλεις εσύ, όχι γιατί θα σου το πει ο άλλος. Αυτό είναι η δική μου η άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Και οπότε εντάξει, τώρα εγώ μιλάω για βαριές δουλειές, τα τζάμια να με κάνουν. Όταν ήταν πιο μικρά με βοηθούσανε, πιο πολύ μπορώ να πω και πια τα πλέναν πρώτο πάρουν το πλυντήριο και ξεσκονίζανε. Που ήταν η ηλικία 8-9 χρονών, για τα μεγάλα μου λέω τώρα έτσι, και τα ριχτάρια μου κάνανε. Και το πλυντήριο όπως και μέχρι και τώρα, Αχίλλες, του λέω, Αχιλλάκο μου, άντε αγοράκι μου, λέω, βάλε τα ρούχα πάνω στο πλυντήριο, στο στεγνοτήριο, τσουπ τα βάζει. Θέλω να πω ότι κάνουν, απλώς εγώ μιλάω για τις βαριές τις δουλειές και για τέτοια.
Αυτά, σας ζάλισα, ίσως και σας μπέρδεψα κιόλας. Ήδη μιλάω 7,5 λεπτά. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Ώρες μετά, άνοιξα για να σας κλείσω αυτό το βιντεάκι. Κοιτάξτε πίσω το μούτρο μου, το βλέπετε. Θα σας ανοίξω ένα άλλο βιντεάκι όμως, για να σας δείξω το χαμό της κουζίνας και θα φτιάξω και κρέπες στα παιδιά. Κοιτάξτε εδώ χαμό. Θα ανοίξουμε ένα άλλο βιντεάκι. Θα βάλω τώρα ένα πλυντήριο της κουρτίνες. Ένα λεπτό. Να πάρω το φορτιστή μου. Εδώ γίνεται χαμός. Θα κάνουμε και ένα live μετά. Στο TikTok. Όχι στο TikTok. Α, στο TikTok, παιδιά, μπορώ να συμπλήρωσα τους 200 συνδρομητές και μπήκα ήδη σε μια συζήτηση. Έτσι, να βρω το φορτιστή μου. Γιατί δεν έχω φορτιστή. Αχ, άντε βρε, χιλιά μου, βγάλε το μου. Τράβα το. Πώς είναι. Ναι. Έλα, μπράβο, ευχαριστώ. Και που λέτε, θα κάνω αυτό. Οπότε, ευχαριστώ που κάθισες στο τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι με τη συνέχεια εδώ που θα κάνω τις δουλειές. Οπότε, πολλά πολλά φιλάκια και καλά να περνάς.